Επικοινωνήσαμε μαζί σου για να μας μεταφέρεις λίγο όχι μόνο το κλίμα, αλλά και πιθανόν πράγματα που έχεις δει, έχεις ζήσει εσύ αυτές τις ημέρες. Καταρχήν εσύ έχεις κατέβει σε διαδηλώσεις, βρέθηκες φυσικά σε χώρο διαδήλωσης. Να σας πω την αλήθεια, όχι, στην Ελλάδα δεν έχω διαδηλώσει ποτέ μου. Είναι η πρώτη φορά που δηλώνω και η πρώτη φορά που το θεωρώ χρέος μου να βγω στους δρόμους με τους ανθρώπους και να τους στηρίξω. Οπότε κατέβηκες στις διαδηλώσεις εκεί στην. Φυσικά, κατέβηκα σήμερα, όλοι μας ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σήμερα δεν μπορέσαμε να συμμετέχουμε στην διαδήλωση για διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, ετοιμάσαμε στο σπίτι μας αντίδοτα για τα χημικά και στείλαμε άτομα να τα μοιράσουν στους διαδηλωτές αυτή τη στιγμή στην Πεσικτάς. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά, προσπαθεί ο καθένας να βοηθήσει με το δικό του τρόπο. Μπορείς να μας πεις, έχεις έτσι μια εικόνα καθαρή περίπου πώς ξεκίνησαν, δηλαδή ποια ήταν τα γεγονότα που οδήγησαν στο να γίνουν μαζικές πια οι διαδηλώσεις από κάποιο σημείο και ύστερα. Ναι, να σας πω. Λοιπόν, οι τελευταίοι μήνες είναι αρκετά σκληροί όσον αφορά τις αποφάσεις της κυβέρνησης Ερντογάν. Δηλαδή, πριν 2 εβδομάδες είχαμε την απαγόρευση της πώλησης αλκοόλ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, με αποτέλεσμα τα καταστήματα που πουλούσαν αλκοόλ, τα οποία μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα, να κλείνουν 10 η ώρα. Και μια συζήτηση που είχα με έναν από αυτούς μου λέει, το ενοίκιο μου δεν πρόκειται να πέσει. Εμένα ποιος θα μου δώσει τα χρήματα που χάνω. Αναγκαστικά έκλεινε λοιπόν στις 10 η ώρα. Αυτό έγινε την προηγούμενη, όχι την 2 εβδομάδες, πριν μία εβδομάδα, την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, πριν 1 μήνα περίπου, είχαμε μία μαζική διαδήλωση κατά της απόφασης της κυβέρνησης να γκρεμίσει έναν ιστορικό κινηματογράφο πάνω στην Ιστικλάλ, στην οποία συμμετείχε όλη η καλλιτεχνική απρόγραμμα της Τουρκίας και όχι μόνο, και διεθνής σκηνοθέτης, ο Κώστας Γαβράς συμμετείχε. Και η αντίδραση της αστυνομίας ήταν η ίδια. Οι άνθρωποι ήταν εκεί μπροστά στο σινεμά και καλλιτέχνες και απλός κόσμος να εμποδίσει την καταστροφή του, προκειμένου φυσικά να δημιουργηθεί ένα εμπορικό κέντρο, έτσι. Λοιπόν, η αντίδραση της αστυνομίας ήταν ακριβώς η ίδια. Ήρθε, τους ψέκασε με νερό και με χημικά, πέρασε το δικό της. Το σινεμά καταστράφηκε. Λοιπόν, άλλο, υπογραφή της Τρίτης Γέφυρας, η οποία υπογραφή δεν βρίσκεται σύμφωνα με τον κόσμο. Γενικά, γεγονότα μικρά, τέτοια γεγονότα, όχι μικρά, μεγάλα, που συνέβησαν τους τελευταίους 2 μήνες και πια ο κόσμος είχε φτάνει. Ήταν Είναι και, συγγνώμη ίσως. που σε διακόπτω, ήταν και η πρωτομαγιά στην πλατεία Ταξίμ, έτσι, που απαγορεύτηκε η συγκέντρωση του κόσμου. Σωστά, απαγορεύτηκε με το πρόσχημα ότι στην πλατεία Ταξίμ γίνονται έργα, το οποίο ισχύει, είναι αλήθεια, γίνονται έργα, αλλά όχι σε όλη την πλατεία, γίνονται σε ένα μέρος. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ήταν καθαρή η δικαιολογία για να μην συγκεντρωθεί ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά συγκεντρώθηκε. Και τα πράγματα αγρίεψαν για την Πρωτομαγιά. Φαινόταν από τότε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ένα καζάνι που βράζει. Πώς θα περιέγραφες τις διαδηλώσεις, είναι κατά κύριο λόγο κυβερνητικές, είναι ας πούμε κατά κύριο λόγο ας πούμε αντιεξουσιαστές ή αναρχικοί, κομμουνιστές, αριστεροί, είναι ανάμεικτο, υπάρχουν και άλλα στοιχεία της αντιπολίτευσης που έχουν βγει στο δρόμο. Δώσ' μας έτσι μια ιδέα, τι εικόνα έχει σχηματίσει εσύ για την γεωγραφία, ας πούμε, για την ανθρωπογεωγραφία των διαμαρτυριών. Ανθρωπογεωγραφία. Είναι ένας πολύχρωμος χάρτης. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε τάξης, κάθε κατηγορίας επαγγελματικής. Θα τη χαρακτήριζα αντικυβερνητική. Ούτε αντιεξουσιαστική, ούτε υποκινείται από κάποιο κόμμα, ούτε από την αντιπολίτευση. Όχι, είναι μια αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου. Και άλλωστε γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη διαδήλωση που βλέπω στην Τουρκία. Είμαι εδώ μήνες, στην πόλη τουλάχιστον, πιο έρχομαι στην Τουρκία τα τελευταία 7 χρόνια. Στην πόλη είμαι εδώ και αρκετούς μήνες, έχω δει διαδηλώσεις. Όλες έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Είναι οργανωμένες, είτε από κάποιο κόμμα, είτε από κάποια οργάνωση, κάποιο σωματείο.
είναι πάρα πολύ μικρές έκταση, πάντα με ισχυρή αστυνομική παρουσία, οι οποίες δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα ούτε στην κυκλοφορία ούτε πουθενά. Πολύ μικρές, περιορισμένες και δεν διαρκούν πολύ. Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν διαδηλώνει ο κόσμος στην Τουρκία, διαδηλώνει. Αυτό που έγινε όμως σημαίνει ότι ο κόσμος στην κυριολεξία άκουσε φωνές και βγήκε από τα σπίτια του και γίνανε ένα. Δεν το έχω ξαναδεί, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο πραγματικά. Μπορώ να πω, είναι συγκινητικό αυτό που συμβαίνει. Ναι, δηλαδή ο κόσμος αντέδρασε βλέποντας το τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες με την άγρια καταστολή. Ακριβώς, ο κόσμος αντέδρασε. Μα η διαμαρτυρία ξεκίνησε ήσυχη καθυστική στο πάρκο, δεν ενοχλήθηκε κανέναν. Ουσιαστικά ο κόσμος που ενώθηκε μαζί τους την πρώτη μέρα ήταν ο κόσμος που περνούσε εκείνη την ώρα από την Ιστικλάλ, το κεντρικό δρόμο της Ταξίμ. Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, οι φίλοι τους που ενημερώθηκαν και ήρθαν. Και μέσα σε πολύ λίγη ώρα εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη αυτό. Εγώ ήμουν στην ασιατική πλευρά, δεν ήμουν απέναντι την πρώτη μέρα των γεγονότων. Και το βράδυ μαζευτήκαμε χιλιάδες στην πλατεία, ας το πούμε, της περιοχής μου, με κατεύθυνση την γέφυρα και κατ' επέκταση στη Ταξίμ. Οι διαδηλωτές κατεβαίνουν αυθόρμητα στους δρόμους, συναντιούνται έτσι με άλλους ανθρώπους από, όπως είπες, διάφορες ηλικίες, διάφορες τάξεις, διάφορες πολιτικές πεποιθήσεις, οργανώνονται στο δρόμο. Αν οργανώνονται στο δρόμο, φυσικά και υπάρχουν ήδη οργανωμένοι. Mm-hmm. Υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο οποίο βρίσκονται όλοι μαζί, υπάρχει το Φιλοκουρδικό Κόμμα, όπου και αυτοί βρίσκονται μαζί, αλλά δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να συντονίζει τον υπόλοιπο κόσμο. Όχι, δεν μιλάω καθαρά για πολιτική οργάνωση. Λέω αν οργανώνονται σε επίπεδο αυτοπροστασίας και καθαριότητας. Είδα κόσμο να μαζεύει. Φυσικά. Ναι. Πράγμα που είδαμε σε πολλές μαζικές έτσι, και αυθόρμητες διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, και στην Αθήνα και στην Αίγυπτο και παντού. Αυτό ισχύει, αυτό που λες ισχύει. Και μάλιστα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Την Κυριακή το πρωί, το Σάββατο έμεινα στην Ταξίμ το Σάββατο βράδυ, και Κυριακή το πρωί που όλος ο κόσμος μάζευε την πλατεία. Ήταν αποσπέλαστη στην πλατεία το πρωί, δεν μπορούσαν να μπουν οχήματα του Δήμου. Είχαν κλείσει οι διαδηλωτές του δρόμου, οι οποίοι οδηγούν στην Ταξίμ. Με αποτέλεσμα όλη η δουλειά έγινε από τους κατοίκους, τους διαδηλωτές, από τους που ήταν εκεί. Και ενώ το προηγούμενο βράδυ γυαλιά, μπύρες, κουτιά, σκουπίδια παντού, την επόμενη μέρα τίποτα, ήταν πεντακάθαρα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, πραγματικά. Πιστεύεις ή νιώθεις ότι αυτό το κύμα διαδηλώσεων πρόκειται να τελειώσει σύντομα, ξεθυμένη, ή θα γίνουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον? Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει σύντομα. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου και μια κυβέρνηση η οποία έχει πατήσει πάρα πολύ πάνω στο λαό της προκειμένου να ανέβει οικονομικά και να ανέβει στα μάτια της Ευρώπης, κατά τη γνώμη μου, πρέπει αυτά τα λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και θεωρώ ότι δεν είναι αστεία πράγματα, δεν είναι κάτι παροδικό. Δεν βρήκαν αφορμή κάποιοι να βγουν στον δρόμο και να ξεσπάσουν και να περάσουν καλά και να διοχετεύσουν στον δρόμο όλη την ενεργειά τους. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι είναι βαθύτερα τα ίδια και ότι είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει. Θα διαρκέσει μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα το αποτέλεσμα αν θα είναι η παρέτηση της κυβέρνησης ή κάτι άλλο, αυτό δεν μπορώ να το πω. Και μια ερώτηση με δύο σκέλη που, για ένα θέμα που ερεθίζει πολύ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταρχήν, έχουν καθαρά, ας πούμε, κεμαλικό χαρακτήρα τα πολιτικά αιτήματα των διαδηλώσεων, και κατά δεύτερον, έχει κινδυνεύσει, ας πούμε, ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης? Πρώτο σκέλος. Φυσικά και μαλαστές είναι πολλοί. Έτσι, μιλάμε για την αντιπολίτευση, το δεύτερο κόμμα, ναι. Φυσικά και ακούω συνθήματα και μαλιστών ότι είμαστε όλοι στρατιώτες του Ατατούρκ πάρα πολύ συχνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο οι κεμαλιστές έξω, διότι εκείνοι το ξεκίνησαν. Είναι όλος ο κόσμος έξω, από όλα τα κόμματα, από όλες τις παρατάξεις ή και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε καμία παράταξη ή κανένα κόμμα. Ξένοι όπως εγώ που είμαστε εδώ για τον ένα τον άλλο λόγο. Οπότε
Όχι, δεν θεωρώ ότι οι κεμαλιστές είναι αυτοί οι οποίοι προωθούν την επανάσταση, ας το πούμε. Όχι. Τώρα, όσον αφορά τον ελληνικό πληθυσμό, όχι, δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση. Κινδυνεύει όσο κινδυνεύει και ο Τούρκος που διαδηλώνει. Ως διαδηλωτής, δηλαδή. Αν πάω μπροστά στον αστυνομικό, τον προκαλέσω, αρχίσω να τον βρίζω και μου ρίξει το καπνό που νομιστήμω, ναι, εντάξει, θα κινδυνεύσω κι εγώ. Αλλά δεν υπάρχει καμία, έτσι, κανένα στόχος. Όχι. Φυσικά και ο ελληνικός πληθυσμός δεν έχει στόχο. Αν είναι δυνατόν. Και επειδή κάτι διάβασα κάπου. Πες μας λίγο σχετικά με ενημέρωση, αν υπάρχει ενημέρωση επίσημη, ένας απολογισμός για τραυματίες, νεκρούς. Αυτό που συμβαίνει είναι φοβερό. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για απολύτως τίποτα. Τα μέσα σιωπούν φυσικά, δεν προβάλλουν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τραυματίες, πού υπάρχουν τραυματίες. Δεν ξέρουν οι διαδηλωτές αν πρέπει να αφήσουν ένα ασθενοφόρο να περάσει ή όχι, γιατί ακούγεται ότι μεταφέρονται χημικά μέσα από τα ασθενοφόρα. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε τίποτα, πραγματικά δεν γνωρίζουμε τίποτα. Μιλάνε για 4 νεκρούς, άλλοι μιλάνε για 5 νεκρούς. Η κυβέρνηση λέει 79 τραυματίες, οι διαδηλωτές μιλάνε για χιλιάδες τραυματίες. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, δεν μπορούμε να ξέρουμε απολύτως τίποτα. Έχει διαπιστωθεί αυτό ότι υπήρξε κάποιο ασθενοφόρο που μετέφερε χημικά? Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσε πάρα πολύ σαν είδηση. Και μεταξύ τους διαδηλωτές το ισχυρίστηκαν αυτό, αλλά δεν μπορώ να ξέρω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σαν πληροφορία πάντως, γιατί έχει υπάρξει και στην Ελλάδα σχετική πληροφορία σε μεγάλες διαδηλώσεις. Πραγματικά δεν ξέρουμε πιο βασικά. Δεν ξέρουμε τον αριθμό τραυματιών. Δεν ξέρουμε αν τα νοσοκομεία τους δέχονται. Ακούστηκε ότι μόνο το γερμανικό νοσοκομείο, το Αλμάνχα Στενεσί, δέχτηκε τραυματίες. Δεν γνωρίζουμε, πραγματικά δεν γνωρίζουμε. Και είναι πολύ λίγο αυτό. Γιατί έτσι δυσκολεύει το έργο των παιδιών έξω. Πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα, όσον αφορά τα μίντια, υπάρχει μόνο ένα κανάλι το οποίο καλύπτει κάποια από τα γεγονότα και υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις και υπάρχουν ρεπορτάζ. Τα υπόλοιπα τίποτα, δυστυχώς. Τα μεγαλύτερα δίκτυα τίποτα. Συνεχίζουν, παίζουν σειρές. Είναι μαγειρικές τέτοια πράγματα.